Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε ό,τι υπάρχει από τα νέα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήρθε ισόπαλος στο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ 0-0. Και χθες δεν τα είπαμε μαζί, τα είπε ο Λάμπρος με τον Λευτέρη. Λάμπρος Γκαρακάνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. 94,3 Ελλάδα Sports. Λάμπρο, καλησπέρα. Δεν τα είπαμε χθες. Καλησπέρα, Σάκη. Πώς είσαι? Καλά, φιλέσαι. Όλα καλά, όλα καλά. Ο Παναθηναϊκός αρκετά καλύτερος, ιδιαίτερα προς το δεύτερο ημίχρονο. Μίλες τέτοια, Σάκη, είσαι εκτός γραμμής. Μίλες ότι ήταν καλύτερος. Εγώ δεν είχα ποτέ γραμμή, φίλε. Εννοώ εκτός Παναθηναϊκής γραμμής, την οποία ορίζει η Παναθηναϊκό Φροσύνη. Δεν πρέπει να μιλάς με καλά λόγια για τον Αλόνσο. Α. Δεν έχεις να κράξουμε λίγο? Θες να κράξουμε? Απαγορεύεται. Ωραία, μα, συμβαίνει. Να σου πω, κάτι τρίχες στα μαλλιά του, είχαν φύγει ρε παιδί, δεν τα είχε χτινήσει καλά. Να πούμε τέτοια τότε. Κοίταξε να δεις. Ο Αλόνσο είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει παίξει 10 παιχνίδια στον Παγκόσμιο Παναθηναϊκό. Έχει δώσει 10 παιχνίδια. Αν σε 10 παιχνίδια κατάφερνε να μεταμορφώσει τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με, με τα δικά του πρότυπα, δεν νομίζω ότι θα ήταν καν στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ένας προπονητής ο οποίος καταφέρνει σε 10 παιχνίδια να περάσει τα θέλω του σε μια ομάδα είναι σε συλλόγους οι οποίοι είναι elite της Ευρώπης, και ο Παναθηναϊκός ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά εντάξει, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε. Εννοείται τα πιο μεγάλα κλαμπ, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι Ρεάλ, δεν είναι Μπαρτσελόνα, δεν είναι Λίβερπουλ, εντάξει, είναι πιο κάτω. Αν είναι στα elite κλαμπ, αλλά είναι πιο κάτω. Ο Ντιέγκο Αλόνσο είναι ένας προπονητής ο οποίος χρειάστηκε να κάνει μέχρι τώρα 3 προετοιμασίες. Η μία το καλοκαίρι. Άρχισε στις 14 Ιουλίου. Με Τσοκάι, Βιλένα, Βέρμπιτς, Κρυπαράκο που χτύπησε, Νταμπίζα. Με ένα ποσοστό παικτών σε σχέση με αυτό που έχει τώρα στο ρόστερ Σάκη, το οποίο δεν ξεπερνάει το 40%. Το λέω λίγο στρογγυλεμένα, έτσι, νομίζω 35-38 είναι, αλλά πες 40%. Με αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, γιατί τους καλύτερους παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός, τους πήρε τώρα τελευταία. Βέβαια, αυτό θα πει, επειδή θα χρησιμοποιηθεί και αυτό, είμαι υποχρεωμένος να ρωτάω και να απαντάω τον εαυτό μου για να βγει μια άκρη. Θα ρωτήσει κάποιος, μα γιατί δεν έκανε ο Παναθηναϊκός πιο νωρίς μεταγραφές? Γιατί ο Πελίστρη μπορούσε να έρθει εκείνη τη στιγμή που ήρθε, γιατί ο Τετέ μπορούσε εκείνη τη στιγμή να έρθει που ήρθε, ο Ίνγκασον μπορούσε εκείνη τη στιγμή που ήρθε να κάνει τη μετακίνηση από τη Μίτλαντ, γιατί οι μεταγραφές δεν γίνονται 14 Ιουλίου. Έτσι, αναγκάστηκε λοιπόν να κάνει προετοιμασία με ένα ρόστερ. Και σε διακόπτω, τέτοιοι παίχτες, Λάμπρο μου, το έχουμε πει πολλές φορές σε εκπομπές μας, έμπειρος είσαι τόσα χρόνια σε ρεπορτάζ, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, μεγάλοι παίχτες δεν έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μα βλέπουμε, ας πούμε, ότι και σε άλλες περιπτώσεις ότι... ή μάλλον πολύ δύσκολα θα έρθει. Μεγάλες μεταγραφές ολοκληρώνονται προς τα τέλη των μεταγραφών. Έτσι, εγώ θα πω λοιπόν, επειδή με τις άποψεις το έχουμε συζητήσει και μαζί μου λίγες φορές, το Παναθηναϊκός έπρεπε να πάει σε ένα μεγαλύτερο makeover από αυτό που πήγε. Δηλαδή σε αλλαγές πιο ριζικές στο ρόστερ από αυτές που έγιναν, αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε λοιπόν να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη τακτική. Η τακτική αυτή λοιπόν τον ανάγκασε ουσιαστικά να πάει στην Ευρώπη, να μπει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με τον πυρήνα του περσινού ρόστερ. Η πρώτη προετοιμασία λοιπόν που έκανε ο κύριος Αλόνσο είναι αυτή που έγινε στην Αυστρία με την εποχή Ρεμπότσο, αν θυμάσαι πολύ καλά, που ουσιαστικά προσθήκη καινούριου παίκτη επιδραστικού στην ενδεκάδα δεν έγινε. Επομένως ο Αλόνσο έκανε μια προετοιμασία με το ρόστερ το προηγούμενο, με παίκτες που έχουν κοπεί ήδη και με πιτσιρικάδες. Χρειάστηκε να κάνει μια σταδιακή προετοιμασία όταν ο Παναθηναϊκός άρχισε στην Ευρώπη, διότι τότε άρχισαν να έρχονται και οι παίκτες, έτσι, αρχή διανομένης με την Πότε. Αυτό ήταν μια συνθήκη η οποία εκ του αποτελέσματος, αν θέλεις, κρίνει τον Αλόνσο πετυχημένο. Συγγνώμη κιόλας από την Παναθηναϊκό Φροσύνη που το λέω αυτό, πρέπει να λέω άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι πετυχημένος, γιατί για ένα πέναλτι ουσιαστικά δεν μπήκε ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε νομίζω να μπήκε στους ομίλους του Europa League, γιατί μετά θα πέρναγε, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Εντάξει, 34 πέναλτι, δηλαδή στο τσάκ δεν μπήκε. Okay, για ένα πέναλτι δεν συνέχισε στα play-off του Europa, μπήκε όμως στη league phase του conference. Είναι επιτυχία αυτό για τα δεδομένα της εποχής? Είναι επιτυχία. Χρειάστηκε να κάνει λοιπόν σταδιακά μια τρίτη προετοιμασία, όταν πλέον οι παίκτες είχαν έρθει και είχαν αρχίσει να εντάσσονται στο δυναμικό του Παναθηναϊκού, όταν άρχισε το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπου εκεί θα θυμίσω ότι μετά από παιχνίδια στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να παίξει με μια προπόνηση ουσιαστικά παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος. Θα μου πεις, θέλει τις καλύτερες δυνατές, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει τον Αστέρα Άκτορ, τον Λεβαδιακό,
και την Athens Καλυθέα. Εδώ συμφωνώ ότι είναι τα δύο οι τρεις εμφανίσεις είναι άσχημες και τα δύο από τα τρία αποτελέσματα είναι αρνητικά. Ξεκάθαρα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε επιτυχία την ήττα από τον Αστέρα Άκτορ, βέβαια τονίζοντας ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά το παιχνίδι αλλοιώθηκε εις βάρος του από την διαιτησία με ξεκάθαρες αποφάσεις εναντίον του. Από εκεί και πέρα όμως, είμαστε στις τρεις προετοιμασίες και αρχίζει μια προετοιμασία ουσιαστικά άρχισε χθες Δευτέρα με την προπόνηση σε δύο γκρουπ στο Κόροπι μετά, λίγες ώρες μετά την άφηξη στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα οι παίκτες έχουν το ρεπό τους και από αύριο αρχίζει μια τέταρτη προετοιμασία που δεν είναι ακριβώς προετοιμασία, απλά είναι μια ειδική περίπτωση ευχάριστη για τον Παναθηναϊκό, όπου δεν υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις, δεν υπάρχει μεσοδόματο παιχνίδι, δεν υπάρχουν τιμωρημένοι τραυματίες. Άρα έχει όλο το ρόστερ, έχει γίνει το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ και όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες του κυρίου Αλόνσο είναι εκεί δίπλα του μαζί του για να δουλέψει και να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι την Κυριακή στις 6 και κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας από τα όσα έγιναν στο παιχνίδι, δηλαδή από τα δύο πλαστικά μπουκάλια και το ένα πλαστικό κουτάκι αναψυκτικού που έπεσε στο παιχνίδι με την Άθενς Καλυθέα. Ο Παναθηναϊκός έφαγε χωρίς καν να κληθεί, να θυμίσω σε ακρόαση, μια αγωνιστική. Δεύτερη και κλεισμένο στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα εντός έδρας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, χρειάζεται χρόνος και στο λέει αυτό. Μαζί τουλάχιστον έχουμε κάνει πολύ ανοιχτές συζητήσεις, οι οποίες είναι και ακόμα δημοσιευμένες στα social μας, οπότε ο κόσμος μπορεί να τις βρει, όπου σου έχω εξηγήσει ότι δεν είμαι φαν Αλόνσο. Θα γίνω όμως. Όταν βλέπω αυτούς που τα έβαλαν με τον Τερίν να είναι απέναντι από τον Αλόνσο, όταν βλέπω αυτούς που τα έβαλαν με τον Ακαϊντίν και σήμερα κάνουν τις πάπιες, έτσι, να είναι απέναντι από τον Αλόνσο, προφανώς και να μην έχεις άποψη, την αποκτάς, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή βλέπεις ποιος θέλει το κακό του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αυτός. Τι λέει αυτός, βρίζει αυτόν, κάνει την πάπια εκεί. Ωραία. Είμαι απέναντί του σε άποψη. Δηλαδή και να μην έχω άποψη που έχω, αυτόματα πηγαίνω με την κοινή εκπεθρασμένη άποψη της Παναθηναϊκού προσύνης, η οποία θέλει να φάει τον Αλόνσο. Και εγώ απλά θεωρώ, χωρίς να είμαι, επαναλαμβάνω, φαν Αλόνσο, ότι Σάκη μου κάθε τρεις μήνες να αλλάζει προπονητή. Δεν είναι λογική αυτή. Βέβαια, δεν είναι ποδοσφαιρική λογική. Δεν λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Έτσι, λειτουργήσε στον Ολυμπιακό πέρσι με τις αλλαγές προπονητών. Okay, η διοίκησή του με τον κόσμο είναι ενωμένη κτλ. Λειτουργεί ο Ολυμπιακός διαφορετικά ως σωματείο. Ναι, του βγήκε όμως. Θα μπορούσε να μην του βγήκε. Βέβαια του βγήκε. Προφανώς και του βγήκε. Ναι, αλλά στον Παναθηναϊκό, σε αυτό το ταλαιπωρημένο τμήμα. Είναι πολύ ταλαιπωρημένο. Και με τόση εσωστρέφεια, έτσι. Μα αυτό που σου είπα για τον Ακάιντιν, θυμάσαι τι κουβέντα κάναμε 19 Μαΐου. Δεν θα πω στο θέμα, δεν θα πω στην ουσία του θέματος, δεν είναι ούτε δουλειά μου, ούτε αρμοδιότητά μου να το επιλύσω. Για εμένα ο κύριος Γιαννακόπουλος το έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά όλο αυτό που έσκασε το ζήτημα με τον Πάνο στην Κύπρο. Δηλαδή η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για μένα το έχει χειριστεί καλά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω και δεν είναι μομφή προς τους φιλάθλους αυτοί, γιατί κάποιοι θα πούν, α, τα βάζει με τον κόσμο. Δηλαδή ο καθένας θεωρεί ότι εκπροσωπεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Μιλάμε τώρα για αστείες περιπτώσεις. Οι οποίοι έλεγαν να απελαθεί ο Ακαϊντίν, να φύγει ο Ακαϊντίν στις 19 Μαΐου. Ανιστόρητοι εντελώς έλεγαν ότι προσβάλλει, λέει, τη γενοκτονία των ποντίων. Τη γενοκτονία των ποντίων την οποία όρισε 19 Μαΐου ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994. Η γενοκτονία των ποντίων η οποία είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη, έλαβε χώρα μια θλιβερή περίοδο τη δεκαετία του 1910 και του 1920. Απλά ο Ανδρέας Παπανδρέου όρισε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ ο Ακαϊντίν το πώς του ήταν για άλλο πράγμα. Και τώρα βλέπεις ότι οι ίδιοι δηλαδή που έστησαν τον Ακαϊντίν, όχι για τον Ακαϊντίν, πίστεψέ με, οι συγκεκριμένοι δεν έχουν ομάδα, δεν έχουν πατρίδα, δεν έχουν θρησκεία, δεν έχουν τίποτα. Απλά εξυπηρετούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Σήμερα που έχει σκάσει ένα εξίσου πολύ πιο σοβαρό θέμα, για το οποίο επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, ο κ. Γιαννακόπουλος και η Παναθηναϊκός αντιμετώπισαν νομίζω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και επαρκώς, κατ' εμέ, μπορεί να είναι λάθος η γνώμη μου, αγαπάω την Κύπρο σαν την πατρίδα μου, την Ελλάδα, για μένα η Κύπρος είναι Ελλάδα, έχω πάει άπειρες φορές, είναι για μένα Έλληνες, ιστορικά δηλαδή ισχύει αυτό. Εννοείται. Είμαι πολύ ευαίσθητος στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί λατρεύω το συγκεκριμένο νησί και έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί πέρα όμως, βλέπεις ότι οι ίδιοι που έστησαν τον Ακαϊντίν, δηλαδή το ποδοσφαιρικό τμήμα στο πίσω το εξώτερο, σήμερα
Βάλε το μπιφτέκι από την άλλη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ακόμα και το θέμα Αλόνσο που συζητάμε έχει άλλες προεκτάσεις, οι οποίες όμως εμάς μας απασχολούν, γιατί πρέπει να είμαστε δεκτικοί σε ορισμένα πράγματα. Από εκεί πέρα όμως, εμένα με απασχολούν, μην βάλω πρωτοπιθυντικό και έτσι βαλιάσω και εσένα, εμένα με απασχολούν γιατί θέλω να είμαι δεκτικός με ορισμένα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω ποδοσφαιρική λογική να στείλεται στον τοίχο ένας προπονητής επειδή δεν παίζει build-up καλό. Δηλαδή μισό λεπτάκι ρε παιδιά, 2,5 χρόνια έπαιζε ο Παναθηναϊκός καλό build-up. Σε λεπτάκι, να το συζητήσουμε. 3 χρόνια δηλαδή. Ας βάλω και την. Ναι, ας βάλω ολόκληρη τη ζώνη. Έπαιζε καλό build από Παναθηναϊκός. Το ίδιο πράγμα δεν έκανε. Ναι, δεν διαφωνώ. Τερματοφύλακας δεξιός back, δεξιός stopper, αριστερό stopper, αριστερό back, αμυντικό half. Δεξί back. Δεξί stopper, αριστερό stopper, αριστερό back. Τερματοφύλακας. Αυτό δεν γινόταν. Ναι, και με τον Πέρεθ βασικό να... Με τον Πέρεθ, με τον Μπάουγκα. Με το... θυμάμαι το λάθη όπως με το Μωρόν του Μπρινιόλη στη Θεσσαλονίκη, που έγινε από λάθος στο build-up. Ενώ λέω κάτι ψέματα αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ μιλώ με γεγονότα. Όχι, σωστά, σωστά, το build-up. Λείπει ο Μάγκλουσον. Προφανώς και λείπει ο Μάγκλουσον, λείπει το 50% της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ναι, ο οποίος μπορούσε να βγάλει τη βάλα μπροστά, έτσι. Ακριβώς. Δεν ήρθε αριστερό πόδαρο στόπερ, έχουμε επισημάνει την κακοτεχνία αυτή. Ελπίζω απλά ότι ο Μάγκλουσον θα είναι σε θέση σε λίγες εβδομάδες να μπει και να είναι βασικός. Ναι, γιατί ρωτάνε και οι φίλοι μας για αυτό το θέμα. Ναι, ελπίζω, ελπίζω. Ελπίζω να είναι βασικός στον Παναθηναϊκό, γιατί χρειαζόμαστε έναν παίκτη ακριβώς. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός έναν παίκτη στην ποιότητα και στα skills και στο επίπεδο του. Μάγκλουσον. Από εκεί και πέρα, πράγματι το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ, επειδή δεν τα είπαμε χθες, δεν ήταν καλό. Ο Αλόνσο θυσίασε, νομίζω, και για πρώτη φορά διαπίστωσα τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, για πρώτη φορά. Από τις λίγες φορές που έως τώρα έχω διαπιστώσει τι ακριβώς θέλει να κάνει, θέλει να ροκανίσει το πρώτο ημίχρονο, θυσιάζοντας τα επιθετικά του ατού, τον Μπελίστρη, τον Ιωαννίδη και τον Τετέ, οι οποίοι έκαναν κάποιες σημαντικές μεμονωμένες ενέργειες, μία από αυτή του Ιωαννίδη θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ουσιαστικά τι έκανε, προφύλαξε τα νότα του, έτσι ώστε να μην πάρει ο ΠΑΟΚ ψυχολογία, ίσα νομίζω ότι τσάκησε την ψυχολογία. Εγώ στο δεύτερο ημίχρονο είδα έναν αγχωμένο ΠΑΟΚ, ο οποίος από το 60 και μετά υπολείπεται σε φυσική κατάσταση, και αυτό είναι κάτι που δεν το είχε επισημάνει κανείς, ότι ο Παναθηναϊκός το 90 έτρεχε σκυλιασμένα. Ναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει τόσο ένταση, τόσο αντοχή και τόσο μεγάλη φυσική κατάσταση, τουλάχιστον εγώ αυτό αποκόμισα βλέποντας το παιχνίδι από το γήπεδο. Και ίσως και αυτό δεν το περίμενε ο Λουτσέσκο, έτσι, από τον... Μα η αλλαγή, το μυαλό του ΠΑΟΚ χάλασε, γιατί είδε ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε τις γραμμές του με το ανέβασμα του Μλαντένοβιτς δίπλα στον Αράο, ουσιαστικά για να έχει μια υποστήριξη ο Βραζιλιάνος. Ανέβηκε σαν έξτρα αμέσως, να το πω έτσι, ο Μλαντένοβιτς, που έχει κάνει ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια ανασταλτικά στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι περνώντας η ώρα, ο Παναθηναϊκός και έχοντας ισορροπήσει πλέον την εικόνα του αγώνα, γιατί άμα το κοιτάξεις, δύο φάσεις έκανε ο ΠΑΟΚ σοβαρές με τον ΣΒΑΠ και δύο ο Παναθηναϊκός, ναι, αυτό μία με τον Πελίστρη που πήγε εκεί που πήγε μπάλα και μία με τον Φωτιοαννίδη στο τέλος. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τις 35 τελικές και ότι έπρεπε να κερδίσει, ας πούμε, όπως διαβάζω και ακούω, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι αλλίως της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι ότι αν το παιχνίδι είχε 10 λεπτά ακόμα, ο Παναθηναϊκός είχε τα φόντα να βάλει γκολ, είχε τη δύναμη, είχε την αντοχή, είχε την ανθεκτικότητα, είχε την εκρηκτικότητα, είχε την ταχύτητα, είχε όλα τα απαιτούμενα skills, που αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον προπονητή. Και από εκεί και πέρα περιμένω να δω έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος σε ένα παιχνίδι θεωρητικά στα μέτρα, όπως αυτό που έρχεται με τις Στέρες, θα είναι πιο επιβλητικός, γιατί τώρα ξέρεις έχει μπει ένα άλλο task στο Παναθηναϊκό, ότι δεν αρκεί η νίκη, τώρα πρέπει να κερδίσει 3-0. Δηλαδή ξεκινάει μια ομάδα ένα παιχνίδι και δεν την ενδιαφέρουν οι τρεις βαθμοί, με ενδιαφέρει, ας πούμε, να διαλύσει το Παναθηναϊκό. Αυτό είναι καινούριο πρόβλημα που πρέπει να μπει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά εντάξει, αποκαθιστούμε την τάξη λέγοντας ότι αυτά είναι ανοησίες. Σημασία έχει ότι είδαμε βελτίωση, Λάμπρο, σε σχέση με τα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά είδα τον Παναθηναϊκό. Τι σου έλεγα σε προηγούμενες συνδέσεις μας, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να κάνει ο Αλόνσο. Ναι. Πόσες φορές το έχω πει αυτό. Πολλές φορές. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Σε κάθε εκπομπή σχεδόν. Ναι, σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Είναι το πρώτο παιχνίδι που κατάλαβα τι ακριβώς πλάνο έχει στο μυαλό του ο προπονητής. Έτσι. Τώρα, αν πρέπει να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα επειδή έχει φύγει ο αγαπημένος μας προπονητής, είτε λέγεται Γιωβάνο, είτε λέγεται Τερίμ, εγώ προσπαθώ να το αποφύγω αυτό. Την άποψή μου την ξέρει, θεωρώ τεράστιο σφάλμα. Όπως αποδείχθηκε και σήμερα κιόλας από τη διαχείριση της διοίκησης, δηλαδή, που απομάκρυνε τον Τερίμ, για μένα είναι τεράστιο σφάλμα. Από εκεί και πέρα ήρθε ο κύριος Αλόνσο, στηρίζουμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να αλλάξει, έτσι,
γιατί δεν μπορείς να φέρνεις κάθε τρεις μήνες άλλον προπονητή. Ή τέλος πάντων, αν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αλλάξει, να έρθει ο Σάρι, που θα βάλει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, σου μιλάω όσο πιο ανοιχτά μπορώ, και θα κόψει αυτές τις συζητήσεις περί του αν κάνει, του αν δεν κάνει, του αν φοράει ωραίο κουστούμι κτλ. Δηλαδή θα έρθει ο Σάρι, θα κάνει τρία πακέτα τσιγάρα το παιχνίδι, και όλοι από κάτω, ότι αν εξέπτωσε αποτελέσματος δεν θα μιλάει κανείς. Αν η διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει σκοπό να απομακρύνει τον κύριο Αλόνσο μετά την επόμενη γκέλα, όποτε και αν αυτή έρθει, να φροντίσει να φέρει το Σάρι. Όχι άλλον προπονητή, μόνο το Σάρι. Μόνο αυτός μπορεί να τα βγάλει πέρα με αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ, το οποίο είναι νομίζω πρωτοφανές για οποιαδήποτε ομάδα στον πλανήτη. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στη Νέα Γουινέα ή που παίζουν μπάλα στη Γρυλανδία, που παίζουν ένα πρωτάθλημα περίεργο, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν ξέρω τα εσωτερικά τους. Αλλά αυτό που συμβαίνει στο Παναθηναϊκό μετά από ισοπαλία 0-0 με τον ΠΑΟΚ, να υπάρχει αυτή η προπονητοφαγία, είναι απίστευτο. Που πρόσεξε για μένα, δεν πανηγυρίζουμε την ισοπαλία του. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνο για να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Ωστόσο, η γενικότερη εικόνα του και η βελτίωσή του, και πρόσεξε να δεις, θα το πάρουμε και αλλιώς. Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, αν θέλει, γιατί δεν είναι στο μείον 7 ή στο μείον 8 από την κορυφή όπως ωρεύονταν ορισμένοι, αλλά είναι στο μείον 5. Ναι, ίσα δηλαδή, του Ολυμπιακού. Ναι, με λόγω της γέλας του Ολυμπιακού. Μόνο η ΑΕΚ ήταν η κερδισμένη της αγωνιστικής που ανέβηκε. Μπράβο. Καλά τα λες. Είναι οι τρεις ομάδες αυτές στους 10 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός στους 5. Και στο μείον 5 τετάρτη αγωνιστική σίγουρα είναι ένα κενό μεγάλο. Έτσι, αλλά δεν νομίζω, Σάκη, ότι είναι χαμένος ο Παναθηναϊκός. Και δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι πολύ νωρίς. Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα. Πάμε λίγο σε ανανεώσεις για Βαγιανίδη. Σε άκουγα που έλεγες και με τον Ευάγγελο το πρωί. Ναι, ρωτάνε και οι φίλοι μας εδώ για Τσέριν, Ιωαννίδη και Βαγιανίδη. Για Φώτη Ιωαννίδη, νομίζω ότι είναι δρομολογημένη μια συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία θα αποφέρει στον Φώτη Ιωαννίδη ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο σχέση με αυτό που έχει, το οποίο θα είναι μέχρι το 28 ή το 29. Αυτή είναι μια δρομολογημένη κατάσταση που δεν χρειάζεται να την προσδιορίσω χρονικά, γιατί για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω πότε θα γίνει το ραντεβού αυτό, πότε θα γίνει η συζήτηση. Νομίζω ότι θα γίνει αρκετά σύντομα και νομίζω ότι και ο Φώτης ο Ιωαννίδης ξέρει ότι θα γίνει αρκετά σύντομα, γι' αυτό και είναι στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Οπότε έχει γίνει μια προεργασία, θεωρώ. Για την υπόθεση του Τσέριν, αρχικά να υπενθυμίσουμε ότι ο Τσέριν έχει συμβόλαιο μέχρι το 26. Όταν μέχρι το 26, ο Παναθηναϊκός έχει συμβόλαιο με τον παίχτη. Συμφωνώ ότι πρέπει να επεκτείνει. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Σλοβαίνος. Και αν το κοιτάξεις με αυτούς που ήρθε μαζί, γιατί ήρθαν από τον ίδιο μάνατζερ τότε, τον Αμίρ Ρούζνιτς, ο Βέρμπιτς, ο Σπόρα και ο Τσέριν. Ο Τσέριν αυτός που ήρθε σαν, πώς το πω, τότε μικρότερο μετρήσιμο μέγεθος. Ναι, είναι αυτός που πλέον θέλουμε οι περισσότεροι να παραμείνει, ας πούμε. Αλλά δεν βλέπω κάτι. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση για κάτι άμεσο. Υπό την έννοια ότι υπάρχει μια περίεργη σχέση, αρνητική θα έλεγα, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ατζέντη του. Οπότε υπάρχουν δύο ακόμα εκκρεμότητες ανοιχτές, ο Βέρμπιτς και ο Σπόραρ. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει στην υπόθεση του Τσέριν. Τώρα για τον Βαγιανίδη. Για τον Βαγιανίδη οι πληροφορίες λένε ότι έχει γίνει μια επαφή πριν από 10 ημέρες περίπου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κοίτα, σίγουρα ο Βαγιανίδης αυτή τη στιγμή πρόκειται να δει τι συνθήκη διαμορφώθηκε στην Τούμπα. Ένας από τους πιο χαμηλόμενους παίκτες του ρόστερ ήταν βασικός, ο δεξιός μπακ, ο Γιώργος Βαγιανίδης. Με 90.000 συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος. Πώς? Με 90.000 συμβόλαιο. 120 τέλος πάντων, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, τέλος πάντων, στο κατοστάρικο γύρο. Δεν ξέρω τώρα με τα μπόνους πώς είναι. Ναι, γύρω στα 800 ο Μπάλτοκ, να πούμε και. Δηλαδή, ο Μπάλτοκ με τα λεφτά που λες και λίγο παραπάνω ήταν στον πάγκο και ο Γιάννης Κότσιδας των 400.000 πλέον ήταν εκτός 20. Αυτόματα λοιπόν εδώ δημιουργείται μια ανισορροπία. Έτσι. Βέβαια, μια ανισορροπία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί. Εγώ, επειδή έχω ασκήσει κριτική στο παρελθόν και έχω το θάρρος της γνώμης μου και το λέω στον Γιώργο Βαγιανίδη ούκολικες φορές, αυτό που παρατηρώ εδώ και σχεδόν ένα χρόνο είναι ότι το παιδί κάνει τεράστια βήματα πρόοδου. Δηλαδή, ο Βαγιανίδης που βλέπω στα παιχνίδια δεν έχει καμία σχέση με τον Βαγιανίδη που έβλεπα πριν ένα χρόνο. Και αυτό είναι λογικό γιατί μεγαλώνει. Πριν από λίγες μέρες έκλεισε τα 23 του χρόνια, να τα χιλιάσει. Οριμάζει ποδοσφαιρικά, που είναι πολύ σημαντικό. Πλέον έχει καταλάβει και ο ίδιος τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο, ότι το ανασταλτικό του κομμάτι θέλει λίγη δουλίτσα, αλλά μπροστά είναι άτι, είναι άλογο με την μπάλα, δηλαδή είναι ένας παίκτης γρήγορος, με διασκελισμό,
Έχει πολύ καλά επιθετικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν γίνεται να μην αρέσουν σε έναν προπονητή, και φυσικά αρέσουν. Γι' αυτό και στην εθνική ομάδα πρόσφατα κλείθηκε να παίξει και ως δεξιός εξτρέμ, έτσι, με τις υπό την καθοδήγηση του κ. Γιοβάνοβιτς. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η ανισορροπία. Είχε μια πρόταση από την Ποταφόγκο που σύμφωνα με αυτά που γράφανε οι Βραζιλιάνοι, από την αλήθεια, γιατί αυτή ήταν η πρωτογενής πηγή ενημέρωσής μας, μέχρι και στο 1,2 ήταν το συμβόλαιό του. Δεν λέω ότι αυτά τα λεφτά θα τα δώσει ο Παραθηναϊκός. Οφείλει όμως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να κάνει μια πρόταση στον Γιώργο Βαγιανίδη, η οποία να είναι στα χρήματα του Μπάλντοκ, έτσι ώστε να δώσει και ένα δέλεαρ σε ένα παιδί το οποίο είναι εδώ. Είναι Παραθηναϊκός, δεδομένα Παραθηναϊκός, το περιβάλλον του, όσον πληροφορούμε, θέλει να παραμείνει, αλλά να παραμείνει με τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι αν ο Παναθηναϊκός εδώ κάτι πρέπει να επισπεύσει, γιατί σε 3,5 μήνες ο Βαγιανίδης θα είναι ελεύθερος να υπογράψει όπου θέλει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει γρήγορα να κλείσει αυτή την υπόθεση και μαζί με τον Φώτιο Ανίδη πλέον, με τον Τάσο Μπακασέτα, να έχει βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας στο ρόστερ του, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Θα σε κρατήσω και μετά το σύντομο διάλειμμα, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πιθανότητες μεταγραφής μέχρι 31 Ιανουαρίου, λέει ο φίλος Θανάσης. Λίγες αλλά υπαρκτές. Μικρές αλλά υπαρκτές. Λίγες όμως. Πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό κάτι, να σου πω την αλήθεια. Στην μπάλα ποτέ μιλάς ποτέ αυτό. Όχι, δεν το λέω για να είμαι μέσα. Μα είναι πραγματικότητα αυτό. Αυτή τη στιγμή ζήτημα μεταγραφής στον Παναθηναϊκό δεν φαίνεται να υπάρχει. Αλλά επειδή είναι οι μέρες αρκετές ακόμα και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ας περιμένουμε λιγάκι. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πιστεύω να μπορείς να περιμένεις λίγο και να ολοκληρώσουμε, γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις ακόμα τους φίλους ακροατές. Okay. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ελλάδα Sports 94,3. Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Και πάμε και πάλι στον Λάμπρο Καραγκάνη να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Λάμπρο, είσαι εδώ. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που ρωτάνε. Φίλοι, βέβαια τα περισσότερα τα έχεις απαντήσει ήδη. Σπόραρ Μαξ, Μάγκνουσον, Πάλμελ Μπράουν, αν είναι όλοι οκ okay και πώς θα πηγαίνουν στους προπονήσεις, λέει ο φίλος Θανάσης. Ο Σπόραρ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Νομίζω ότι εντάξει, ο ψυχολογικός παράγοντας είναι αρκετά σημαντικός, να πούμε στο φίλο το Θανάση. Βασικό αυτό. Βασικό, ναι, αυτό, ναι, είναι βασικό. Είναι βασικό, γιατί όταν δεν έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, μια μετακίνηση που και ο ίδιος ήθελε και η ομάδα, θα χρειαστεί λίγο χρόνο να δούμε πώς θα ενταχθεί, αν θα ενταχθεί κτλ. Για τον Πάλμερ Μπράουν και τον Μάγκνουσον έχω την αίσθηση ότι θα τους δούμε, έναν από τους δύο θα τον δούμε στην αποστολή με τον Πανσεραϊκό, στην 20άδα, και ίσως πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής. Έχει ένα προβάδισμα ο Πάλμερ Μπράουν. Για τον Μαξ, επειδή έχω διαβάσει και διάφορα πράγματα ότι δεν είναι καλά τα εργομετρικά του κτλ., δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά αυτή τη στιγμή ο Μλαντένοβιτς κάνει νομίζω πολύ καλά παιχνίδια, και αφού εξυπηρετεί το πλάνο του προπονητή, γιατί να αλλάξει ο προπονητής κάποιον τον οποίο θεωρεί ότι του κάνει τη δουλειά. Και να πω εδώ ότι μετά τον Ντραγκόφσκι, που είναι ο πρώτος σε λεπτά συμμετοχή σε Ελλάδα και Ευρώπη, τώρα μου διαφεύγει η ακριβή σειρά για να είμαι ειλικρινής, θα επιφυλάσσουμε για αύριο. Ο Μλαντένοβιτς πάντως είναι μέσα στην πεντάδα. Μέσα στην πεντάδα των λεπτών συμμετοχής που έχει πάρει από τον προπονητή από την αρχή της χρονιάς. Στα 10 παιχνίδια. Οπότε ένας παίκτης που έχει ρυθμό, παρά το γεγονός ότι είχε Euro και τα λοιπά, έχασε προετοιμασίες από εδώ από εκεί, ο Μλαντένοβιτς νομίζω κάνει αρκετά καλή αγωνιστική περίοδο μέχρι τώρα και δικαιολογημένα έχει κερδίσει θέση βασικού από τον Μαξ. Ο Μαξ, εγώ αυτό που εντοπίζω είναι ότι είναι πολύ διστακτικός στο παιχνίδι του. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν έχει το ανέβασμα του Μλαντένοβιτς, ενώ και αυτός είναι ένας επιθετικός μπακ. Δεν σεντράρει, παίζει πολύ safe, που ο μπακ λίγο θα πρέπει να είναι και λίγο πιο ρισκαδόρος όπως το κάνει ο Σέρβος. Ο Μαξ είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι στη συνέχεια της χρονιάς θα βρει έτσι ενεργό και σημαίνοντα ρόλο στο ρωτέ. Για Βέρμπιτς, αν υπολογίζεται τώρα που δεν έφυγε ή θα μείνει ελεύθερος με κάποια αποζημίωση, ρωτάει ο φίλος εδώ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει έναν παίκτη για να φύγει αυτή τη στιγμή. Ήδη αυτό που έκανε με τον Αϊτόρ νομίζω ότι έγινε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, και επειδή υπήρξε μεσολάβηση του Τσαβιρόκα και επειδή ο Αϊτόρ πράγματι έχει περάσει και λίγο δύσκολα εδώ και για άλλους λόγους εξωαγωνιστικούς. Έγινε μια ελήφθη μια απόφαση η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνεται για κάθε παίκτη. Όχι, δεν υπολογίζει το Βέρμπιτς.
Καλησπέρα στον Αγέτη εκεί στη Λευκάδα, που λέει για τον Μάγκνουσον και τον Μπράουν το απάντησε. Λάμπρο, να συμπληρώσω λες αυτά που είπες νωρίτερα, ότι χάσαμε το πρωτάθλημα με 3 προετοιμασίες, 2 καλοκαιριού και 1 χειμώνα και στο σύν 8 από το δεύτερο. Εννοεί για την χρονιά που παραθυναϊκό ήταν. 2 καλοκαιριού γιατί? Η δεύτερη του. Εννοεί ο φίλος μας ότι προφανώς έγινε μια προετοιμασία για το. Για την Ευρώπη, μία για το πρωτάθλημα και η τρίτη στην Κύπρο που στο διάστημα του Μουντιάλ. Αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί, ναι. Ναι, εντάξει, εγώ κοίτα, αυτό που ανέφερα νωρίτερα ήταν λίγο αδόκιμο με τις προετοιμασίες, γιατί ξέρεις, ουσιαστικά ήθελα να το χρησιμοποιήσω την έκφραση καταχρηστικά για να σκιαγραφήσω τρεις διαφορετικές περιόδους, καταλαβές. Δηλαδή τη χρονιά, την περίοδο που έπρεπε να αρχίσει η προετοιμασία, μετά την περίοδο πριν την Ευρώπη. Την περίοδο που άρχισαν και τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος παράλληλα και την τωρινή περίοδο που ο Παναθηναϊκός έστω για μία εβδομάδα έχει τη δυνατότητα να προετοιμάσει μία τετράδα αγώνων σάκι, γιατί για επάνω εκεί θα δουλέψει, με Σέρες μέσα και κλεισμένων, με ΑΕΚ έξω, με Μπόρατ Μπάνια Λούκα στην Βοσνία και με Ολυμπιακό μέσα. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια όπου ο Παναθηναϊκός θα πρέπει στην Ευρώπη να αρχίσει, νομίζω, δεδομένα με νίκη. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα να πάρει 3 και να πάρει 7 βαθμούς. Από τους 9, ναι. Το ιδανικό θα είναι να πάρει 9. Άμα πάρει 9, θα είναι καλά τα πράγματα. Αλλά και 7 να πάρει, εντάξει, είναι διαχειρίσιμο. Ο Γιώργος από την Καλαμάτα σε ρωτάει, Λάβρο, με το χέρι στην καρδιά, θεωρείς με τον Αλόνσο μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, επειδή αρχικά δεν τον πίστευες, λέει την καλησπέρα μου, και αν υπάρχει κάποιος... Δεν το πιστεύω. Μα είμαι πολύ ειλικρινής. Και είναι νωρίς ακόμα. Είμαι απολύτως ειλικρινής αυτό που είπα, αν ο φίλος μας άκουσε τον πρόλογό μου. Δεν είναι ο Αλόνσο προπονητής αυτή τη στιγμή που θα καθίσω να βρω έναν τρόπο ο οποίος θα με πείσει. Έτσι. Βλέπω κι εγώ αρκετά κενά σημεία. Βλέπω έναν άνθρωπο όμως που προσπαθεί. Βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει. Βλέπω έναν άνθρωπο που δικαιούται την ευκαιρία. Βλέπω μια κατάσταση που δεν σηκώνει άλλη αλλαγή προπονητή. Μπορεί να γίνει αλλαγή προπονητή. Εγώ θα πω κάτι, θα παραλάβω αυτό που είπα και νωρίτερα για να τα ακούσω ο φίλος μας που ενδεχομένως να συντονίστηκε με μια μικρή καθυστέρηση. Η μόνη λύση αν φύγει ο Αλόνσο είναι ο Σάρι ή ένα σαν το Σάρι. Δηλαδή ο Σάρι ή ο Σάρι. Έτσι. Δεν κολλάω στο Σάρι. Θέλει μια τέτοια προσωπικότητα. Δηλαδή άντε και έρχεται ο Τέρτζ, άντε και έρχεται ο Φίσερ, άντε και έρχεται ποιος άλλος έχει ακουστεί. Σε ένα μήνα πάλι άχρηστοι θα βγουν. Καταλαβες. Στο Σάρι, ποιος θα κουνηθεί. Κουνήθηκαν στον Τερίμ γιατί ήταν Τούρκος. Άστο, είναι άλλο κεφάλαιο. Στο Σάρι δεν θα μπορεί να κουνηθεί κανείς, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, το πες. Έτσι. Θέλει ένα τέτοιο προπονητή ο Παναθηναϊκός, αν φύγει ο κύριος Αλόνσο, που απέφχομαι να φύγει, γιατί πραγματικά βλέπω έναν άνθρωπο. Πώς να σου πω. Βλέπω την αγωνία στα μάτια του, ρε παιδί μου. Φαίνεται, ναι. Φαίνεται αυτό. Βλέπω έναν άνθρωπο που το ζει, που θέλει. Δεν είναι αδιάφορος. Θα μου πεις, δε φίλε, δεν τον θέλουμε για παρέα ή για διαπροσωπικές σχέσεις, τον θέλουμε για προπονητή. Καλός προπονητής είναι. Από άλλους προπονητές που έχουν περάσει το παρελθόν του Παναθηναϊκού είναι καλύτερος. Αν υπάρχει κάποιος να διαχειρίζεται την επικοινωνία μας, λέει, ενώ να απαντάει στις δηλώσεις, παράδειγμα του ΠΑΟΚ κατά του Παναθηναϊκού, στα social, στις διαφορετικές σελίδες. Ο Παναθηναϊκός έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, νομίζω τα τελευταία χρόνια. Είναι αρκετά γνωστή. Ο Παναθηναϊκός δεν επιθυμεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Είναι μια ομάδα, ένας οργανισμός που λειτουργεί και υπεύθυνη επικοινωνίας του είναι χαμηλών τόνων συνάδελφοι και η διοίκηση προσπαθεί να κρατήσει, ξέρεις, ένα, πώς το πω, παιδί μου, εντάξει, μην γίνει κούγκι, να το πω, δηλαδή έχουμε άλλα, όχι, υπάρχουν άλλα στην κοινωνία μας, μην και εμείς από το ποδόσφαιρο βάζουμε φιτιλιές. Απαντάει, νομίζω, αυτό έχει πράττω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, είναι προσωπική άποψη αυτή. Απαντάει όταν θεωρεί ότι πρέπει να απαντήσει και όταν υπάρχουν σφαγιαστικές διαιτησίες, όπως ας πούμε το πέναλτι που δεν δόθηκε στο Βέρμπιτς στη Φιλαδέλφια πέρσι στο 2-2, που είχε βγάλει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός την ώρα του αγώνα. Έτσι. Τότε, ναι, απαντάει. Αλλά να σου πω κάτι, να πω κάτι στο φίλο μας. Γίνεται να απαντάς σε όλα. Για μένα ναι, για μένα θα έπρεπε. Αλλά γίνεται, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι. Ναι, σωστό. Δηλαδή μετά θα πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός ολόκληρος ο οποίος να κινείται γύρω από το τι θα πει ο Σάκης, τι θα πει ο Λάμπρος, τι θα πει ο φίλος μας από την Καλαμάτα, ο ένας, ο άλλος, το Χιψιτρόλ. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος μετά. Δεν γίνεται, ναι. Είναι Παναθηναϊκός, είναι τεράστιο κλαμπ. Λοιπόν, πάμε πάμε σε 2 ερωτήσεις και να κλείσουμε. Για τον κύριο Παπαδημητρίου, λέει ο Τζον, κατά την ταπεινή σας γνώμη, δεν έπρεπε να είχε φύγει. Δεν είδε ένα σχόλιο γι' αυτό και μου στέλνει μια φωτογραφία από ένα ρεπόρτερ της ΑΕΚ που λέει ότι φεύγει ο
Έλα, ο παίκτης της ΑΕΚ που έφυγε τώρα που πήγε στο Μεξικό που δεν έπαιξε καθόλου. Πιζάρο. Όχι, ναι, ναι, μπράβο, Πιζάρο. Πιζάρο, μπράβο. Μαζατλάν, ναι. Ναι, ναι, ο οποίος έφυγε, δεν είδα ένα σχόλιο, λέει, γι' αυτό και μια συγγνώμη. Είμαστε υπερβολικοί εμείς φίλες του Παναθηναϊκού. Όχι, υπερβολικοί, καταρχήν μη λέμε εμείς οι φίλες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή το ότι καθένας εξ ημών πιστεύει ότι εκπροσωπεί 2 εκατομμύρια κόσμο, όποιος το πιστεύει αυτός πάει να βάλει για πρωθυπουργός. Θα βγει. Έτσι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο φίλος μας λοιπόν, επειδή μιλάει για τον εαυτό του, να το απαντήσω κι εγώ για την δική του άποψη και όχι για την άποψη όλων ανθρώπων. Εμείς δεν είμαστε εργοδότες του κυρίου Παπαδημητρίου. Δεν τον πληρώνουμε, δεν τον επιλέξαμε. Σε καμία έτσι περίπτωση όλο αυτό, απλά εξηγούμε. Και πάντα ο ρεπόρτερ μεταφέρει το ρεπορτάζ, να πούμε έτσι. Ο κύριος Παπαδημητρίου από τη μέρα που ήρθε πέρυσι έχει κάποιες καλές και κάποιες κακές επιλογές. Έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό το καλοκαίρι, πράγματι, περίμενα να έχει κάνει δουλειά, γιατί στις μεταγραφές τα πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή, για να λέμε τα καλά, να λέμε και τα κακά. Ο κύριος Παπαδημητρίου και ο κύριος Αλόνσο, βέβαια είχαν και το χρήμα από πίσω, δηλαδή είχαν το εφόδιο και το αξιοποίησαν, γιατί ο Παναθηναϊκός πλήρωσε αρκετά χρήματα. Και προσωπικές επαφές είχαν, ας πούμε, τον Ίγκασον. Ο κύριος Παπαδημητρίου πήγε στην Δανία και τον έφερε. Τον έφερε εδώ, πώς να το πω. Πόσο πιο απλά να το πω. Είναι μια επιτυχημένη μεταγραφή. Είναι. Ο Ίγκασον ήταν ο κορυφαίος στην Τούμπα προχθές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγουμε, γιατί ακούω ένα κενό. Όχι, όχι, ακούγεσαι κανονικά. Ωραία. Λοιπόν. Τέλος πάντων, για το φίλο τον Τζον τώρα δεν μπαίνω. Όχι, σε αυτή... όχι, για αυτό που να απαντήσω. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό να απαντήσω, γιατί είπα μόνο τα καλά. Το γεγονός όμως ότι ο Βιλένα είναι εδώ, το γεγονός όμως ότι ο Βέρμπιτς είναι εδώ, και ας μην έχει έρθει επί εποχής κυρίου Παπαδημητρίου, το γεγονός, ας πούμε, ότι κάποιοι παίκτες οι οποίοι ο Σπόραρ είναι εδώ, είναι και δική του ευθύνη. Άρα γι' αυτό ελέγχεται. Η διοίκηση είναι αρμόδια να αποφασίσει για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ωραία. Λοιπόν, τελευταίο και γρήγορα, για το να κοιτάξουμε, λέει, για τον Μπεν Γκέντερ, για φόρο να τον πάρουμε από τώρα, να είναι έτοιμο στο Γενάρη και να πουλήσουμε. Μπεν Γκέντερ. Μπεν Γκέντερ, μπράβο, και να φύγει ένα από τους σπόρους. Κάποτε ήταν πολύ μεγάλο παίκτης, έχω να τον δω χρόνια. Μάλιστα. Έχω να τον δω χρόνια τον Μπεν Γκέντερ. Λοιπόν, εμείς δεν θα κάνουμε χρόνια, θα σας συναντήσουμε αύριο πάλι, έτσι. Έγινε, Σάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, Λάμπρο. Να είστε καλά. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο Λάμπρος Γκαρακάνης με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. 94,3 Ελλάδα Sports.